Ξεκινάμε. Λοιπόν, η σημερινή ημερίδα έχει ως στόχο να παρουσιάσει στον κόσμο όλο γενικότερα την αλήθεια γύρω από το προϊόν της Γούνας. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε όταν ο κλάδος μας ανέτεια δέχτηκε επιθέσεις από τους ακτιβιστές, οι οποίοι είναι άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν για τι πράγμα μιλάνε και ούτε προσεγγίζουν στο ελάχιστο την αλήθεια γύρω από τη Γούνα. Σήμερα θα αναπτυχθούν εδώ στο Έσπερος 4 σημαντικοί πυλώνες, οι οποίοι θα αποδείξουν ότι το προϊόν της Γούνας είναι 100% οικολογικό και κατά την προσωπική μου άποψη είναι από αυτό το πράγμα το οποίο έχω και το λέω πάρα πολύ καιρό. Το προϊόν της Γούνας θα έπρεπε να έχει ήδη κηρυχτεί εθνικό ελληνικό προϊόν, γιατί έχει δώσει τα μέγιστα και στον τόπο μας αλλά και στην ελληνική οικονομία. Οι πυλώνες λοιπόν οι οποίοι αναπτύσσονται σήμερα είναι οι εξής: η σημασία της Γούνας στη Δυτική Μακεδονία αλλά και στην εθνική οικονομία. Δεύτερος πυλώνας είναι οι απαντήσεις με επιχειρήματα στα όσα δίθεν ισχυρίζονται οι ακτιβιστές. Εδώ είναι ένα κομμάτι, ένας πυλώνας τον οποίο θα ήταν καλό οι συνάδελφοι και οι συνάδελφοι γνωποί της Καστοριάς αλλά και οι συνάδελφοι γνωποί της Σιάτης σας από την άλλη πλευρά να έρθουν να γνωρίσουν, να μάθουν πώς να απαντάνε όταν δέχονται τέτοιου είδους επιθέσεις από τους ακτιβιστές, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια άλλη λέξη. Ο τρίτος πυλώνας είναι η κυρία Θόμου και ο Άνταμ Ογκόν, ο εκπρόσωπος της Full Europe, θα αναπτύξουν για το welfare τους κανονισμούς, οι οποίοι πλέον είναι πάρα πολύ αυστηροί. Δηλαδή, οι εκτροφείς πρέπει να τηρούν όλες τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις, ούτως ώστε τα ζώα τα οποία εκτρέφουν να έχουν το welfare που λένε αυτό το project. Ο τέταρτος πυλώνας, και σημαντικός επίσης για αυτός ο πυλώνας, είναι εκπρόσωπος από την ΑΕΦΕΦ, ο διευθύνων σύμβουλος, ο CEO δηλαδή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γούνας, τον οποίο τον είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω στο τελευταίο συνέδριο που κάναμε στο Βουκουρέστι. Μου άρεσε πάρα πολύ όλη η τοποθέτησή του, αλλά και αυτά που είπε γύρω, δηλαδή γύρω από τη Γούνα και γύρω από τους ακτιβιστές. Μου άρεσε πάρα πολύ, τον προσκαλέσαμε και ήρθε κατευθείαν στην Ελλάδα για να αναπτύξει αυτό το οποίο μας ενέπληξε, αυτό που είδαμε δηλαδή εμείς οι πρόεδροι στο Βουκουρέστι, θα αναπτυχθεί σήμερα εδώ για το λόγο δηλαδή, για των οργανώσεων υπέρ των ζώων, ότι είναι καθαρά κερδοσκοπική και δεν είναι τίποτα άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία μας στήριξε από την πρώτη στιγμή στην συνδιοργάνωση της ημερίδας, το Full Europe, το οποίο το συνδιοργανώνουμε από κοινού μαζί, και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Γούνας. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι η πρώτη ημερίδα η οποία γίνεται εδώ στην Καστοριά. Θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε και άλλες τέτοιου είδους ημερίδες και σε μεγάλα κέντρα, δηλαδή ενώ Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε μεγάλες πόλεις, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε μια καμπάνια διαφορετική από αυτήν την καμπάνια που είχαμε μέχρι τώρα. Διαφημιστική καμπάνια δηλαδή της Γούνας και η πολιτική της ΑΕΦΕΦ και του For Europe. Θα ξεκινήσουμε εμείς μια διαφορετική καμπάνια, ούτως ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο ακριβώς τη σημασία της Γούνας και στη Δυτική Μακεδονία, όπως είπα, στην πρώτη πυλώνα, αλλά και στην ελληνική εθνική οικονομία. Ωστόσο, δεν υπήρχε ανταπόκριση από τους Καστοριανούς γουνοποιούς και όχι μόνο πρόεδρε. Καλά κάνατε και το λέτε αυτό. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, οι γουνοποιοί είμαστε παρόντες απόντες. Παρόντες απόντες ήμασταν και στο συνέδριο για την τέχνη της Γούνας, το οποίο ήταν επίσης ένα σημαντικό συνέδριο το οποίο κάναμε. Δεν ήταν τόσο σημαντική η παρουσία των συναδέλφων γουνοποιών. Δυστυχώς έχουν άλλα πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνουν. Τους ενδιαφέρει φυσικά η Γούνα, αλλά μάλλον τα ξέρουν όλα και δεν θέλουν να ενημερώνουν περισσότερο.